Μίλα, ρε. Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται, παιδιά. Η καμπάνα, γιατί έχω πρόβλημα και εγώ που αγοράζω καμπάνε. Στην Ελλάδα, πολύ λίγε είναι για πολύ ψηλά τα κούνια. Κατάλαβε. Πρέπει να τι φορά, πρέπει να είναι το ειδικό, το πιο μακριά. Κάτσε, όχι, τι κοντέ είναι. Ναι, παιδί μου, όχι. Είναι πιο κοντέ όλε βγαίνουν στην παραγωγή. Κοντέ. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε και με την Ιωάννα αυτό συζητάμε. Πρέπει να βάζει πιο χαμηλό τα κουνάκια. Άρα οι εταιρείε θεωρούν τι σελίδε κοντέ. Δεν ξέρω. Πάντω στην Αμερική και στο εξωτερικό γενικώ είναι πιο ψηλή. Βρίσκει για πιο ψηλή. Εντάξει, τότε λάθο δηλαδή. Εγώ δεν θα ήθελα να σου πει. Σαμποτά την καμπάνα. Σαμποτά την καμπάνα, την ελληνική. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι λέει. Δεν φάω. Ναι, μου. Δεν σου φαίνεται λίγο κοντό το παντελόνι. Ναι, αλλά τι λέτε. Η Κατερίνα λέει ότι στην Ελλάδα δεν βγαίνει πιο μακρύ νούμερο. Λίγε εταιρείε βγάζουν πιο μακρύ. Βγάζουν μικρό στη μέση. Δεν ενδιαφέρει, το κατάλαβα. Δεν ενδιαφέρει. Αλλά δεν καταλάβαινε τι λέτε. Δεν σε ενδιαφέρει, αφού μιλάμε εδώ πέρα για την καμπάνα τη κοπέλα. Το ξέρω, παιδί, εγώ δεν πρόκειται να βάλω ποτέ καμπάνα, ό,τι ύψο και να κάνουν. Αν είμαστε στη δεκαετία του 70, εγώ έχω φωτογραφία του παπά μου με καμπάνα, δεν βλεπότανε, αλλά ήταν μόδα τότε. Εννοείται. Και κάτι χτυπητά χρώματα και ναι, κάτι λάθος μαλλιά. Ναι, αλλά η μόδα είναι ρόδα και γυρίζει και ποτέ δεν ξέρει. Ξεκινάς με καμπάνα. Όχι, Χριστιανή μου, δεν θα με προλάβει καμπάνα, δεν θα με ωραίω. Γιατί ρε παιδιά. Μα είμαι κοντός, θα με κάνει νάνο. Όχι, δεν είσαι κοντός, θέμα το έλα, Μαρία, κανονικό είσαι. Όχι, Νίκο, είσαι 80. Για σένα που έχουν δει τα μάτια σου, αλλά για κανονικούς αυτό. Εντάξει, γιατί πυροβολή. Τζι, 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 τζι